Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσω τους οργανωτές του Θεσσαλονίκη Summit 2020 για την τιμή που μου έκαναν να μου δώσουν το ρόλο του συντονιστή και να προχωρήσω ευθύς αμέσως στο θέμα μας παίρνοντας τη σκυτάλη από τον συνάδελφο Νεκτάριο Νότη. Η γυναική επιχειρηματικότητα στη δημόσια σφαίρα και η γυναική ηγεσία στη δημόσια σφαίρα. Θα καλησπερίσω μαζί μου στο πάνελ την κυρία Μέιζανή, co-founder and president Women Act, την Dr. Αγγέλικα Γκούσκου, senior partner στην εταιρεία Selekos Gusku and Co. Law Offices και co-founder στο CG Hub, και την κυρία Κατερίνα Πραματάρη, founding partner Unifund. Ευχαριστώ και τις τρεις κυρίες για την παρουσία τους σήμερα σε αυτό το πάνελ του Θεσσαλονίκη Summit και ευθύς αμέσως θα δώσω το λόγο στην κυρία Μέιζανή για την αρχική της τοποθέτηση. Να κρατήσουμε, αν μπορούμε, γύρω στο 5 λεπτό τις αρχικές τοποθετήσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε και ένα σύντομο διάλογο στο τέλος. Κυρία Ζανή, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη που συμμετέχω και επίσης είμαι χαρούμενη γιατί βλέπω ότι είμαστε πλειοψηφία γυναίκες προφανώς σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι πολύ σπάνιο γενικά. Στα πάνελ υπάρχει ένα θέμα στην Ελλάδα και είναι ένας από τους λόγους που ξεκινήσαμε μια καμπάνια πρόσφατα, όχι μόνο άνδρες, No More Manels, τη λέμε στη Women Act, στο οποίο προσπαθούμε να υπάρχει περισσότερη εκπροσώπηση των γυναικών στα πάνελ. Οπότε σας ευχαριστώ και πάλι. Θα ήθελα να πω για τη Women Act, σε περίπτωση που κάποιος δεν μας γνωρίζει, ότι ξεκινήσαμε το 2017, είμαστε 8 συνιδρύτριες. Ο στόχος μας είναι να αναδείξουμε γυναίκες στη δημόσια σφαίρα, στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ιδιαιτέρως δε σε θέσεις πολιτικής ευθύνης. Πρόσφατα, μάλιστα, γιορτάσαμε και τον ένα χρόνο μας στη Θεσσαλονίκη, όπου έχουμε ιδρύσει παράρτημα της οργάνωσής μας, οπότε είναι μεγαλύτερη ακόμα η χαρά μου να συμμετέχω στο Summit. Θα ήθελα να πω γιατί αυτό είναι σημαντικό, ότι όσο περισσότερες γυναίκες βρίσκονται σε τέτοιες θέσεις, τόσο πιο αντιπροσωπευτική είναι η εξουσία, το οποίο είναι και το ζητούμενο σε μια δημοκρατία. Το θέμα μας όμως σήμερα είναι ότι αυτό δεν ισχύει τη στιγμή στην Ελλάδα. Έχουμε απογοητευτικά στοιχεία, τα οποία μόλις βγήκαν από το Gender Equality Index του European Institute for Gender Equality. Να σημειώσω βεβαίως ότι τα στοιχεία αυτά είναι με βάση το 2018. Παρ' όλα αυτά, φέτος είμαστε στην τελευταία θέση στην κατάταξη την ευρωπαϊκή. Έχουμε 52,2 μονάδες στις 100, αυτό είναι. Η ίδια θέση είναι από το 2010, είμαστε στην τελευταία θέση. Και βεβαίως είμαστε και 15,7 μονάδες πιο κάτω από το πανευρωπαϊκό μέσο όρο. Στο κομμάτι που μας απασχολεί εμάς εδώ πέρα, τη δημόσια σφαίρα, δηλαδή το power, είμαστε πολύ χαμηλά, με 27 μόνο μονάδες, με μια όμως μικρή βελτίωση από το 2010, όπου είχαμε 22. Θέλω να πω εδώ ότι, για να τα μεταφράσουμε αυτά, αν κοιτάξουμε, ας πούμε, στο κοινοβούλιο, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα 17%, είχαμε το 2010 17% εκπροσώπηση, τώρα έχουμε 22%. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα θέλαμε το 50-50, το οποίο, αν το μεταφράσουμε, θα θέλαμε 150 γυναίκες να είναι στις 300. Αυτή τη στιγμή έχουμε 61. Είναι χαμηλό. Αυτό όμως που είναι χειρότερο είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, στην οποία βλέπουμε τα στοιχεία είναι δραματικά. Δηλαδή, έχουμε μόνο 19 γυναίκες δημάρχους σε 332 δήμους, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχουμε στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια 79% άνδρες μέλη, μόνο 21% γυναίκες. Και έχουμε μια μικρή βελτίωση. Δηλαδή, το 2014 είχαμε 15 γυναίκες δημάρχους, το 2019 έχουμε 19. Δηλαδή, είναι πολύ λίγα για να συζητάμε. Άρα, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι μείζον και είναι διαπερνά όλες τις πολιτικές επιλογές. Τώρα, αυτό που οφείλεται και τι μπορούμε να κάνουμε για να το βελτιώσουμε. Αν μπορούσα να συνοψίσω με μία φράση, θα έλεγα περισσότερα πρότυπα και λιγότερα στερεότυπα στη δημόσια σφαίρα. Αυτό θα μας βοηθούσε. Δηλαδή, αυτό είναι η λύση που προτείνουμε εμείς, η οποία πώς θα γίνει. Θα γίνει με δικτύωση, με ενημέρωση του κόσμου, με εκπαίδευση, με mentoring. Αυτά είναι κάποια από τα πράγματα τα οποία πραγματοποιούμε στη Women Act. Κάνουμε τις γνωστές μας ακαδημίες ηγεσίας που είναι εντατικές και προσφέρουν όλα τα εργαλεία που χρειάζεται μια γυναίκα. Μερικά από αυτά θα σας πω είναι το branding της, τα public speaking skills, τα social media της. Σε αυτά προσθέτουμε στη Women Act το mentoring το οποίο χρειάζεται, πιστεύουμε. Τα πρότυπα τα φιλοξενούμε ως ομιλήτριες, τα γνωστά μας μηνιαίες συναντήσεις που τις λέμε aperitif, γιατί θεωρούμε ότι, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, if you can't see it, you can't be it. Θέλουμε να δώσουμε και τη δυνατότητα στις γυναίκες να κάνουμε networking, κάτι το οποίο χρειάζονται περισσότερο από τους άντρες. Και θέλουμε
για να καταλάβετε γιατί είναι σημαντικά αυτά, θέλουμε να φανταστείτε ότι η σημερινή γενιά των κοριτσιών που θα μεγαλώσουν τώρα δεν θα θυμούνται ποτέ να μην έχει η Ελλάδα γυναίκα πρόεδρο φέτος. Δηλαδή, αυτή η γενιά θα θεωρεί δεδομένο ότι μπορεί μια γυναίκα να γίνει πρόεδρος. Αντίστοιχα, έχουμε στοιχεία από την εποχή στη Βρετανία που είχαν πρωθυπουργό τη Μάργαρετ Τάτσερ, όπου περισσότερα κορίτσια παρά αγόρια απαντούσαν ότι θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί όταν μεγαλώσουν. Φανταστείτε δηλαδή τη δύναμη που έχουν τα πρότυπα. Αυτό και μόνο. Θέλω να καταλήξω σε κάτι, ότι ιδιαίτερος τώρα μπορεί να σκεφτείτε, μα γιατί είναι ιδιαίτερα δίξιες οι συνθήκες και τα πράγματα νιώθει κανείς ότι είναι εκτός ελέγχου. Ωστόσο, σε αυτή την κρίση οι γυναίκες πλήττονται πιο πολύ. Σε θέμα εργασιακά, σε θέματα οικογενειακά, σε θέματα εκπαίδευση των παιδιών. Εν πάση περιπτώσει, το βάρος της φροντίδας των δύο γενιών, πάνω και κάτω, έχει πέσει στις γυναίκες. Άρα, χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερο μια αντιπροσωπευτική ηγεσία, στην οποία θα νιώθουμε όλες ότι έχουμε ίσες ευκαιρίες να γίνουμε κομμάτι της. Και σε αυτό το κομμάτι εμείς ασχολούμαστε στη Women Act και σε αυτό θα σας έλαμε όλες δίπλα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Ζανή, και να δώσω το λόγο στην Δόκτωρ Αγγέλικα Κούσκου. Κυρία Κούσκου, σε έναν κλάδο, σε ένα μαχόμενο πόστο δικηγόρος, σε έναν χώρο ο οποίος έχει, θα έλεγα, δεν ξέρω αν τα ανδρικά οχυρά έχουν πέσει σε αυτόν τον κλάδο σας, νομίζω έχουν πέσει εδώ και καιρό, αλλά θέλω και τη δική σας τοποθέτηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τέτοιες διοργανώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές αυτούς τους καιρούς, που όλους δυσκολεύουν στην επικοινωνία και μάλιστα τις γυναίκες με όλες τις άλλες ευθύνες τις οποίες συνήθως έχουμε. Σε επίπεδο εργασίας και σε επίπεδο επαγγελματικής δραστηριότητας, αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό να διαπιστώσει κανείς, είναι ότι η επιχείρηση καλείται στις μέρες μας να γίνει και πάλι ο φορέας σημαντικών θετικών αλλαγών για την κοινωνία. Και το λέω αυτό γιατί έννοιες όπως η εταιρική κοινωνική ευθύνη, η βιωσιμότητα, οι πολιτικές ισότητες, τις οποίες συναντούμε όσοι ασχολούμαστε με την επιχείρηση και τους κανόνες της και τη δράση της αυτόν τον καιρό, αποτελούν πάρα πολύ σημαντικούς πυλώνες. Δεν είναι τυχαίο ότι οι έννοιες αυτές είναι και οι πυλώνες της νέας στρατηγικής της Ευρώπης για την επόμενη δεκαετία. Έτσι λοιπόν η επιχείρηση καλείται να γίνει το μέσο των καινοτόμων λύσεων στο δρόμο του στόχου της βιωσιμότητας. Σε αυτό το στόχο εντάσσεται και η πολιτική των ίσων ευκαιριών. Το ερώτημα το οποίο θα ήθελα εδώ να συζητήσουμε μαζί και είναι αν χρειάζεται ένα νομικό πλαίσιο γι' αυτό. Να δέσω λοιπόν το ερώτημα αυτό και με το δικό σας ερώτημα για τα οχυρά. Έχουν γίνει αλλαγές των οτροπιών, αρκούν αυτές οι πεπιθήσεις και όπως αυτές αλλάζουν με τον καιρό μας οδηγούν σε σωστές κατευθύνσεις ή χρειάζεται ένας νομικός εξαναγκασμός. Φαίνεται ότι η απάντηση στον κόσμο είναι ότι χρειάζονται ρυθμίσεις. Χρειάζεται ένα νομικό πλαίσιο. Και αυτό το βλέπουμε με την θέσπιση διαφόρων κανόνων, όπως είναι οι κανόνες αξιολόγησης νέου τύπου. Λόγου χάρη έχουμε το δίκτυο Gender Equality για ίσες ευκαιρίες, που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του χρηματοπιστωτικού κινδύνου. Έχουμε νέους κανόνες διαφάνειας για τους δείκτες βιωσιμότητας. Αυτά όλα αξιολογούνται και επηρεάζουν το κόστος της χρηματοδότησης. Υπάρχει το σχέδιο οδηγίας για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις ευθύνης. Όλα αυτά αποτυπώνονται στις νέες νομοθεσίες για την εταιρική διακυβέρνηση. Είδαμε και στη χώρα μας πρόσφατα νέα νομοθεσία στον τομέα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το ποσοτικό δεν είναι το δύσκολο. Δηλαδή, αν θα έχουμε συμμετοχή γυναικών 25% όπως είπε ο δικός μας ο νόμος ή 40% όπως λέει, όπως είναι ο στόχος CSR της Ευρώπης για το 2030. Το σημαντικό είναι το ποιοτικό, οι νοοτροπίες, η επιχειρηματική κουλτούρα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει ο στόχος μας και εκείνη η πρόκληση
είναι να υπάρξει μια διευρυμένη εφαρμογή καλών πρακτικών. Πώς δηλαδή μια πρωτοβουλία επιχειρηματική που γίνεται προς τη σωστή κατεύθυνση, σύμφωνα με τα παραπάνω που σας είπα, γίνεται scale-up, γίνεται μια διευρυμένη εφαρμογή και ένας διευρυμένος πλέον κανόνας. Η Ευρώπη σκέπτεται να εισαγάγει κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση. Χρειάζονται τα κίνητρα, εκτός δηλαδή και να θεσμοθετηθούν τα κίνητρα αυτά. Υπάρχουν συζητήσεις για σήμανση στα προϊόντα, παραδείγματος χάρη, όπου θα δείχνει μια επιχείρηση ότι ακολουθεί πρότυπα βιωσιμότητας ή η προτεραιότητά της είναι οι ίσες ευκαιρίες. Όλα αυτά βοηθούν. Βοηθά ιδιαίτερα και ο ιδιωτικός τομέας, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν συζητήσεις και ένα πρώιμο στάδιο για ένα Pact for Sustainable Industry, που έχουν συμπληθεί σε αυτό το Pact 380 CEO από την Ευρώπη, από 24 χώρες, και έχουν κάνει σημαία τους τις ίσες ευκαιρίες. Η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι σημαντική. Είναι σημαντική σημαντικό οι πεπιθήσεις να αλλάξουν με προσπάθειες μη κερδοσκοπικές. Τέτοια είναι η προσπάθεια που με τη συνάδελφο Ξένια Καζόλη έχουμε προσπαθήσει να εισαγάγουμε δυναμικά στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Νομίζω με επιτυχία. Ελπίζω στο μέλλον ακόμα με μεγαλύτερη, με τη βοήθειά σας. Μας ενδιαφέρει να αφυπνίσουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα στα θέματα της εταιρικής διακυβέρνησης. Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ο τρόπος που διοικείται μια εταιρεία, έτσι ώστε να δίνει αυτές τις ίσες ευκαιρίες, όχι μόνο για λόγους δημοκρατίας, αλλά για λόγους αξίας της μετοχής της ίδιας επιχείρησης. Υπάρχουν μελέτες ότι όλα αυτά δίνουν αξία στην επιχείρησή μας και κυρίως την κάνουν βιώσιμη. Εμείς θέλουμε να αποτελέσουμε ένα think tank για τα ζητήματα αυτά, να αφυπνίσουμε, όπως είπα, την ελληνική κοινωνία, να βοηθήσουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα να αναπτυχθεί, να γνωρίσει, να ενημερωθεί και σε διάδραση με τα μέλη μας το επιδιώκουμε. Σας καλώ να ακολουθήσετε και το site μας και να μας γίνετε και ακολουθή μας. Είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε, να μην παίρνω πολύ χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κούσκου, και να δώσω το λόγο ευθύς αμέσως στην κυρία Κατερίνα Πραματάρη για τη δική της πεντάλεπτη τοποθέτηση. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, ελπίζω να ακούγομαι. Ωραία. Αν μπορώ να προβληθούν δύο διαφάνειες, αλλά μπορώ και να τα πω και χωρίς διαφάνειες. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Νομίζω δεν γυρίζουν οι διαφάνειες, οπότε μισό λεφτάκι δώστε μου. Ωραία. Ωραία, με βλέπετε. Εγώ θα μιλήσω λιγάκι για έναν χώρο που δεν έχει συστεί μέχρι τώρα, το χώρο της επιχειρηματικότητας, της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Είμαι στο Unifund. Το Unifund είναι ένα από τα funds που χρηματοδοτούν αυτό που λέμε startups, καινοτόμες επιχειρήσεις και spin-offs. Δίνει μια ιδιαίτερη έμφαση στον χώρο των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων, όπου πιστεύουμε ότι υπάρχει πραγματικά πολύ μεγάλος πλούτος και ταλέντο. Και στην Ελλάδα ο χώρος αυτός δεν έχει αναπτυχθεί στον βαθμό που του αξίζει. Εγώ τυχαίνει να είμαι ταυτόχρονα εκτός από founding partners στο Unifund, μαζί με μια ομάδα που βλέπετε εδώ. Είμαι η μόνη γυναίκα μαζί με άλλους 4 partners που κατανοούμε πολύ καλά αυτό το χώρο της επιχειρηματικότητας και αυτό που μας ένωσε σαν όραμα για να δουλέψουμε σε αυτό το χώρο ήταν πραγματικά να βοηθήσουμε τις νέες καινοτόμες προσπάθειες που έρχονται κυρίως μέσα από τα πανεπιστήμια, αλλά και ανθρώπους σε αυτό το χώρο, να μπορούν να δημιουργήσουν επιχειρήσεις πετυχημένες, που δεν θα μείνουν στα όρια της Ελλάδος, αλλά θα μπορούν να αναπτυχθούν σε διεθνές επίπεδο. Δείχνω εδώ, είμαστε μια αρκετά μεγάλη ομάδα, δεν είμαι η μόνη γυναίκα, ευτυχώς, απλά είναι η μόνη γυναίκα σε επίπεδο partner. Και εδώ βλέπετε λίγο τις επενδύσεις, οποίες έχουμε επενδύσει σαν Unifund. Και αυτός ο χάρτης δείχνει ότι είναι εταιρείες και spin-offs, αυτό που λέμε τεχνοπλασία, και από το χώρο των πανεπιστημίων και από τον ευρύτερο χώρο των
της τεχνολογίας. Γιατί δείχνω αυτό, γιατί ήδη το όραμα του να μπορέσεις επιχειρήσεις από το μηδέν, ειδικά ερευνητικά αποτελέσματα από το χώρο του Πανεπιστημίου να τα βγάλεις στην αγορά, δεν είναι καθόλου εύκολο και προφανές. Όσο μάλλον να μπορείς να αντιμετωπίσεις ταυτόχρονα και τις προκλήσεις που ανέφεραν οι κυρίες προηγουμένως. Σε αυτό το πορτφόλιο των εταιριών, δυστυχώς, έχουμε μόνο μία γυναίκα founder. Οι υπόλοιποι είναι άντρες. Για να επιλέξουμε αυτές τις 23 επενδύσεις, αξιολογήσαμε πάνω από 1.000 cases, 1.000 ομάδες επιχειρηματικές, 1.000 εταιρείες, πολλές από αυτές δεν ήταν ακόμη εταιρείες. Οπότε βλέπουμε πόσο μικρή είναι η αντιπροσώπευση των γυναικών σε όλον αυτό το χώρο. Ο χώρος της καινοτόμου επιχειρηματικότητας είναι ένας χώρος που θεωρούμε ότι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σε επίπεδο χώρας και να δημιουργήσει όχι απλά, και όπως δημιουργεί, όχι απλά νέες θέσεις εργασίας, αλλά ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας και μια νέα πραγματικότητα για την Ελλάδα. Δεν θα μπορούσα να είμαι σε αυτό το χώρο αν εγώ ίδια το 2000, νομίζω θα κάνω λίγο stop sharing, δηλαδή θέλω να σας δείξω, γιατί παράλληλα με το Unifan είμαι και στο Πανεπιστήμιο και προσπαθώ να υποστηρίξω πολύ, εδώ βλέπετε τη γυναική, μια ομάδα που έχει και πολλές γυναίκες, γενικότερα το να αναπτυχθεί όλο το οικοσύστημα γύρω από αυτό το χώρο. Θα κάνω stop sharing για να μπορώ να σας βλέπω καλύτερα και να πω ότι δεν θα μπορούσα να είμαι σε αυτό το χώρο αν το 2001, όταν ήμουν στο μευτήριο που γεννούσα τη δεύτερη μου κόρη, δεν υπέγραφα την ίδρυση μια startup. Εγώ μπήκα σε αυτό το χώρο πολύ νωρίς και για τα ελληνικά δεδομένα και κατάλαβα πώς αυτός ο χώρος όχι μόνο μπορεί να αναπτύξει τους ανθρώπους, αλλά να δημιουργήσει πραγματικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αξία για τη χώρα. Σήμερα, σχεδόν 20 χρόνια μετά, δυστυχώς έχουμε πολύ μικρή ακόμη αντιπροσώπευση γυναικών σε αυτό το χώρο και είναι και ένας χώρος που τώρα οριμάζει στην Ελλάδα. Θεωρούμε ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική δύναμη σε αυτό το χώρο. Κύριε Διαμαντήρη, δυστυχώς δεν πρόσεξα τον χρόνο, θα με ενημερώσετε. Χρειάζεται να ολοκληρώσω. Σιγά-σιγά, ναι. Ωραία. Οπότε υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυναμική σε αυτό το χώρο. Σε έναν χώρο που οι γυναίκες έχουν ένα πλεονέκτημα γιατί απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες, δεξιότητες που τις μαθαίνουν οι γυναίκες λίγο πιο εύκολα από τους άντρες, όπως το να συνδυάζουν πολλά και διαφορετικά πράγματα, να χειρίζονται καλύτερα την αβεβαιότητα, να αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ρίσκο, να προσφέρουν πολλές φορές χωρίς να υπολογίζουν ποιο είναι η ανταμοιβή, γιατί χρειάζεται αυτό να γίνει πάρα πολύ και μια καινοτόμα προσπάθεια στην αρχή της, μια startup μοιάζει πάρα πολύ με ένα παιδί. Πρέπει να δώσεις όσο χρειάζεται, χωρίς να υπολογίσεις πότε αυτό θα γυρίσει πίσω. Είναι ένας χώρος στον οποίο πραγματικά οι γυναίκες διεθνώς, όταν εμπλέκονται, φέρνουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε πόσο είναι ανάγκη αυτό να συμβεί και στην Ελλάδα. Νομίζω οι προηγούμενες ομιλήτρες τόνισαν πόσο γενικά οι γυναίκες δεν αντιπροσωπεύονται παρκώς σε διάφορους χώρους, στο συγκεκριμένο ακόμα πιο μεγάλη ανάγκη, αν μπορώ να πω. Κυρία Πραματάρη, σας ευχαριστώ πολύ και να θέσω την ίδια ερώτηση και στις τρεις κυρίες του πάνελ, αν μπορώ να δούμε και τις τρεις κυρίες του πάνελ μαζί. Μια ερώτηση η οποία είναι κοινή. Ήθελα λίγο να σας ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι η μεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών είτε στα όργανα του κράτους, της πολιτείας, σε μια κυβέρνηση, είτε ακόμη και στον στίβο της επιχειρηματικότητας, κρατώντας έτσι κάποιες επισημάνσεις που έκανε και η κυρία Πραματάρη και η κυρία Κούσκου και η κυρία Ζανή, η οποία αναφέρθηκε και σε αριθμητικά δεδομένα, ποσοτικά και ποιοτικά βεβαίως. Αν θεωρείτε λοιπόν ότι η μεγαλύτερη εκπροσώπηση είναι αποτέλεσμα και νομοθετικών ή θεσμικών παρεμβάσεων ή θα πρέπει να αφήσουμε το πράγμα να εξελιχθεί, καθώς νομίζω ότι ο ρόλος της γυναίκας σαφέστατα έχει υποστεί μια σειρά από μεταβολές τα τελευταία 30-40 χρόνια, να αφήσουμε το πράγμα να εξελιχθεί χωρίς να το επηρεάζουμε θεσμικά ή νομικά ή αν χρειάζεται ένα συνδυασμός των δύο πραγμάτων. Ήθελα την άποψη και των τριών. Έχετε 2 με 3 λεπτά η καθεμία. Ξεκινάμε από το ανάποδα τώρα. Θα ξεκινήσουμε από την κυρία Πραματάρη και θα καταλήξουμε στην κυρία Ζανή. Κυρία Πραματάρη.
Ευχαριστώ, κύριε Διαμαντίδη. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω πολύ στην δράση των ανθρώπων και θα μπορούσα να πω ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, αλλά θεωρώ ότι χρειάζεται και η πολιτεία να παρέμβει για τον εξής λόγο. Πριν 2 χρόνια περίπου ήμουν στο διάδρομο, μιλούσα με μια φοιτήτρια, μου, Κατερίνα συνονόματι, η οποία με ρώτησε και εξεπλάγει για το αν θα πρέπει να επιλέξει την καριέρα, να δώσει έμφαση στην καριέρα ή να επιλέξει η οικογένεια. Και εξεπλάγει γιατί αυτή η ερώτησή μου το έφυγε το 2019. Καταλαβαίνω να ήταν δίλημα για μένα όταν ξεκινούσα το 2000 και πιο νωρίς ακόμα την καριέρα μου. Αλλά εξεπλάγει όταν ακόμη σήμερα μια νέα κοπέλα με φοβερή δυναμική έχει τέτοιου τύπου διλήμματα, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση, δεν προβάλλονται επαρκώς τα πρότυπα. Για μένα που το έχω ζήσει και ξεκάθαρα δεν τίθεται τέτοιο δίλημα, ίσα-ίσα θεωρώ ότι είναι, έχουν όλοι να κερδίσουν από το να τα συνδυάσουν ξεκάθαρα. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει, ότι πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά σαν κοινωνία για να ενδυναμώσουμε τα νέα τα κορίτσια, να απελευθερωθούν από τέτοιους φόβους και διλήμματα και να νιώσουν ότι μπορούν να διεκδικήσουν αυτό που τους αξίζει. Τη στιγμή, μάλιστα, που όπως ανέφερα και πριν, οι γυναίκες έχουν να προσφέρουν πάρα πολλά και στο πεδίο της επιχειρηματικότητας και της πολιτικής και ευρύτερα. Κυρία Γκούσκου. Κυρία Γκούσκου. Το ερώτημά σας είναι πολύ κέριο και απασχόλησε και απασχολεί ακόμα όσους ασχολούνται με την πολιτική της ισότητας και τους δείκτες των ίσων ευκαιριών. Προσπάθησα με όσα είπα προηγουμένως να δείξω ότι η τάση είναι ότι πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις οι οποίες να καταλήγουν στους πιο άξιους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε ότι οι αρχές της ισότητας δεν θα αποτελέσουν, για να βρούμε τους πιο άξιους, το εργαλείο. Αυτή είναι η εικόνα. Θα μπορούσα να δώσω το παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, του νόμου της εταιρικής διακυβέρνησης που πρόσφατα ψηφίστηκε. Είδαμε εκεί ότι υιοθετείται η πολιτική καταλληλότητας, παραδείγματος χάρη. Μέσα σε αυτή την πολιτική καταλληλότητας, ο νομοθέτης επέλεξε μία ποσόστοση. Όμως την ενέταξε στην πολιτική καταλληλότητας. Πρέπει να είσαι κατάλληλος για τη θέση την οποία προορίζεσαι. Βεβαίως υπάρχει μία επιβοήθηση μίας κατάστασης που δεν τη βλέπουμε ισόρροπη όσον αφορά τα φύλλα εν προκειμένου. Αλλά αυτή εντάσσεται στο κατάλληλο πρόσωπο για την κατάλληλη θέση, με αξία, με ικανότητες, και αυτό πρεσβεύουν και οι θεσμοί και, όπως σας είπα, και όσοι ασχολούνται με την θέση της γυναίκας στην επιχείρηση, διότι δούμε όλοι ότι τότε θα είναι ίσες οι ευκαιρίες, όταν ένας εξίσου ανίκανος ή ικανός θα μπορέσει να ανεληχθεί ισόρροπα μέσα σε αυτήν. Κυρία Γκούσκου, σας ευχαριστώ. Κυρία Ζανή, έχετε το λόγο και κλείνουμε με εσάς. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να πω το εξής. Βρίσκω ότι με τη μέχρι τώρα εξέλιξη δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματα όπως είναι. Άρα πιστεύω και εγώ στο συνδυασμό. Δηλαδή, χρειάζεται από παντού βοήθεια ώστε να προχωρήσουμε. Από εκεί πέρα, έχουμε και το εξής παράγοντα. Κάθε φορά που τα πράγματα δεν θα πηγαίνουν καλά, όπως τώρα που έχουμε την πανδημία, θα πηγαίνουμε πίσω αν δεν πηγαίνουμε μπροστά. Άρα, το να μείνουμε εδώ που είμαστε δεν είναι μια επιλογή. Σε αυτό το κομμάτι όμως θέλω να πω ότι πολύ συχνά αφαιρούμε το ρόλο των ανδρών, που εμείς στη Women Act πιστεύουμε ότι είναι κεντρικός, δηλαδή ότι δεν είναι μέρος του προβλήματος, αλλά είναι μέρος της λύσης. Έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα που λέγεται Women Act Champions, το οποίο ζητάμε από άντρες που είναι στην πολιτική και στα δημόσια πράγματα να μιλάνε για αυτά τα θέματα, γιατί πιστεύουμε ότι όταν αυτό γίνει ολικό, δηλαδή για όλο το πληθυσμό είναι ένα θέμα, η ισότητα, η πραγματική ισότητα, έτσι θα λυθεί κιόλας. Σε αυτό το πλαίσιο να κλείσω λέγοντας ότι περιμένουμε και εσάς, κύριε Διαμαντίδη, να γίνετε champion της Women Act. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τις τρεις κυρίες του πάνελ και τους διοργανωτές και δίνω τη σκητάλη στην κυρία Γούτα για τη συνέχιση του Θεσσαλονίκη Summit 2020. Να είστε καλά. Γεια σας.